Από την Αγκώνα της Κεντρικής Ιταλίας και με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε τη χώρα», η πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία. Απευθυνόμενη στο συγκεντρωμένο πλήθος, αναφέρθηκε στις τιμές της ενέργειας που έχουν φτάσει στον ουρανό, κατακρίνοντας μάλιστα τις συμφωνίες για εισαγωγή αερίου από την Αλγερία, από τη στιγμή που η Ιταλία έχει φυσικό αέριο στην Αδριατική. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνήθηκε πάντως να ζητήσει συγγνώμη ή να αναλάβει την ευθύνη για το βίντεο που έκανε retweet στο λογαριασμό της και απεικονίζει βιασμό Ουκρανής γυναίκας από ετούντα άσυλο. Είπε μόνο ότι το βίντεο αυτό ανήρτησε πρώτη μεγάλη εφημερίδα της Ιταλίας και ότι τώρα θα ξεκινήσουν πιθανότητα δικαστική έρευνα σε βάρος της. Υπενθυμίζεται ότι η κίνησή της αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από χρήστες του διαδικτύου, ενώ κατακρίθηκε από όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που κατηγόρησαν τη Μελόνι ότι εκμεταλλεύτηκε ένα θύμα βιασμού.